Να σας πω μια σύντομη ιστορία. Μετά από 13 χρόνια και δύο παιδιά ανακαλύπτω πως έχει σχέση με το αφεντικό επί 3 μήνες και επίσης ανακαλύπτω πως έχει βρεθεί και με έναν πριν 3 χρόνια που μόνο φιλικά δεν ήταν αφού της είχε ξεκαθαρίσει σε μηνύματα πως δεν τη βλέπει φιλικά και διαπιστωμένα είχαν κανονίσει για καφέ 3 φορές. Δικαιολογίες συνεχώς. Έχω αποφασίσει να φύγω. Έκανα ότι προσπάθεια για τα παιδιά και μόνο γιατί είναι 8 και 4, αλλά καταλαβαίνω ότι έχω χάσει τον εαυτό μου και έχω επικεντρωθεί στο να είμαι και μπαμπάς αλλά και μαμά. Σημειωτέων και τα δύο, κορίτσι και αγόρι είναι προσκολλημένα πάνω μου και η κυρία επιστρέφει κάθε μέρα στις 9 ενώ σχολάει 6 και έχει απόσταση το πολύ μιας ώρας. Άσχετο, προσπάθεια έκανα εδώ και 2 χρόνια, αλλά δεν κάνει καμία προσπάθεια και το πράγμα όλο και χειροτερεύει. Ο μισθός που παίρνει είναι στο περίπου υποδεκαπλάσιος από μένα και της αφήνω τα πάντα και φεύγω. Το πρόβλημα και η σκέψη μου είναι τα παιδιά. Πώς το λέμε και τι μπορεί να γίνει μιας που είναι ακόμη μικρά. Έχουμε και έχω πάει σε παιδοψυχολόγο και με καθησυχάζει για αυτά, αλλά εγώ έχω μεγαλώσει σε αγαπημένη οικογένεια και δεν γνωρίζω πώς μπορεί να χειριστώ την κατάσταση ώστε να μην του στιγματίσω τη ζωή στο μέλλον. Απόψεις δεκτές και από ειδικούς και από παθόντες.